Σε μια σπουδαία ανακάλυψη προχώρησαν Γάλλοι αρχαιολόγοι καθώς εντόπισαν εννέα μεγάλους τάφους που περιέχουν τα λείψανα 28 αλόγων. Όπως χαρακτηρίζεται είναι ένα εξαιρετικό αλλά μυστηριώδες έβριμα ηλικίας 2000 ετών που χρονολογείται στην εποχή των Γαλατικών πολέμων. Οι 28 επιβίτορες, όλοι περίπου 6 ετών, είχαν τα μετά το θάνατό τους. Ο καθένα τοποθετημένο σε λάκου στη δεξιά πλευρά του με το κεφάλι του στραμμένο προ τον νότο. Σε κοντινή απόσταση, ένα τάφο περιείχε τα δύο σκύλων με κεφάλια στραμμένα προ τα δυτικά. Ειδικοί από το Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτική Αρχαιολογικής Έρευνα τη Γαλλία λένε ότι η χρονολόγηση με άνθρακα τοποθετείται ερείπια στην εποχή των Γαλατικών Πολέμων, γύρω στο τέλο τη Ρωμαϊκή Κατάκτηση τη τότε Γαλατεία και στην αρχή τη αυτοκρατορίας της Αρχαίας Ρώμης, μεταξύ του 100 π.Χ. και 100 χριστών. Εξετάζουν τα οστά για να προσπαθήσουν να διαπιστώσουν εάν τα ζώα θαύτηκαν αφού σκοτώθηκαν στη μάχη ή ω μέρο ενό περίπλοκου τελετουργικού. Τα ζώα μήκους μόλις 1,2 μέτρων, τα οποία λέγεται ότι ήταν τυπικά των γαλατικών αλόγων, εκείνη την εποχή είχαν τοποθετηθεί προσεκτικά σε δύο σειρέ.